Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά και αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Ιδιαίτερα σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα μου προϊόντα μακιγιάζ αλλά και για αρώματα του 2022. Και στο σημερινό βίντεο έχουμε και giveaway από την αγαπημένη μου skincare εταιρεία Dermalogica, η οποία μου έδωσε δύο σετάκια, αυτό εδώ που είναι το Hydration Heroes και περιέχει ενυδατικά προϊόντα και αυτό εδώ που έχει να κάνει με προϊόντα με βιταμίνη C. Θα τα ανοίξω να σας τα δείξω και αναλυτικά. Θα σας τα γράψω και στην περιγραφή. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι πάρα πολύ εύκολος. Πρέπει απλά να αφήσετε ένα σχόλιο και να κάνετε like σε αυτό το βίντεο βέβαια και να είστε και γραμμένοι στο κανάλι. Λοιπόν, να σας πω ότι το πρώτο προϊόν λέγεται Hydro Mask Exfoliant. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ασφαλές για να το χρησιμοποιούν όλοι τύποι επιδερμίδας. Γενικά τα προϊόντα της Dermalogica είναι προϊόντα έρευνας. Έχουμε το Multi Active Toner και έχουμε και τη Skin Smoothing Cream, η οποία βλέπω εδώ έχει Active Hydra Mesh Technology. Λοιπόν, αυτά τα τρία προϊόντα θα πάνε σε κάποιον ή κάποια από εσάς και θα έχουμε και δεύτερο νικητή ή νικήτρια που θα κερδίσει τα προϊόντα με τη βιταμίνη C. Πρόκειται για δύο σέρουμ, ένα για το πρόσωπο, το Biolumin C Serum, και ένα για τα μάτια. Εγώ έχω δοκιμάσει αυτό εδώ στο παρελθόν, είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από τη λάμψη που έδινε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και έχουμε και το Biolumin C Gel Moisturizer. Πολύ δροσερό, πολύ ελαφρύ, πολύ ενυδατικό όμως ταυτόχρονα και μας δίνει και τη λάμψη βέβαια συνδυαστικά και με αυτά τα προϊόντα, με τα σέρουμ που χρειαζόμαστε. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή. Καλή επιτυχία. Να σας πω ότι ο διαγωνισμός για άλλα δύο σετάκια σαν και αυτά τρέχει και στο Instagram μου, οπότε τρέξτε και εκεί να δηλώσετε συμμετοχή και να με ακολουθήσετε και να ακολουθήσετε και την Dermalogica Ελλάς για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που έρχεται την Κυριακή 25 του μήνα στο Instagram. Για το YouTube δεν έχω αποφασίσει ακόμη, θα δω πότε θα ανέβει το βίντεο και αναλόγως το πράξω. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ της χρονιάς και λέω να ξεκινήσουμε από primer, Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη χρονιά προτίμησα πιο ενυδατικά primers. Πρώτο και καλύτερο, αυτό εδώ από τον Κορέ, το Natural Glow Primer για φυσική λάμψη, το οποίο είναι ένα προϊόν που αν δεν έχετε κατέληση στην επιδερμίδα, το φοράτε και βγαίνετε έξω και έχετε μια πολύ ωραία φυσική λάμψη, η οποία διατηρείται και ακόμα και αν χρησιμοποιήσετε matte foundation από πάνω. Το έχω τσεκάρει, ξέρω ακριβώς τι σας λέω. Λοιπόν, επίσης, το Pure Canvas Primer, το ενυδατικό που είναι χωρίς σιλικόνη από Laura Mercier, ήταν αυτό που αγάπησα πάρα πολύ αυτή τη χρονιά και το χρησιμοποίησα πάρα πολλές φορές. Είναι τόσο δροσερό. Δεν υπάρχει, σαν να βάζετε την πιο δροσερή κρέμα στην επιδερμίδα σας. Δίνει ενυδάτωση, δίνει πολύ ωραία λία επιδερμίδα για να έρθει το foundation από πάνω και να κάτσει καταπληκτικά. Και να έχει και διάρκεια βέβαια. Σε αυτό βοηθάνε όλα τα primer για τα οποία θα σας μιλήσω σήμερα. Αν θέλετε τώρα κάτι για τους πόρους, θα σας προτείνω αυτό εδώ από Rare Beauty. Το χρησιμοποίησα κυρίως στην περιοχή του ΤΑΦ που έχω θέμα και με ικανοποίησε πάρα πολύ. Χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα. Είναι και αυτό κάπως σαν gel, διάφανο. Δεν κολλάει, ωστόσο, σαν κάποια άλλα primer που είχαμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε σε foundations. Λοιπόν, έχω να σας μιλήσω για τρία. Να ξεκινήσω από τη μικρότερη κάλυψη και να πάω στην μεγαλύτερη. Λοιπόν, τη μικρότερη κάλυψη μας δίνει το MAC Studio Radiance Face and Body Radiance Sheer Foundation. Το λέει και το όνομά του, είναι sheer, είναι πάρα πολύ διαφανές, πάρα πολύ υδαρές. Και δίνει λάμψη σε όλη την επιδερμίδα. Αν είστε λιπαρές, δεν θα το πρότεινα, γιατί θέλει πάρα πολύ καλό σετάρισμα μετά από πάνω. Αλλά αν είστε ξηρές, αν δεν έχετε ατέλειες, αν θέλετε κάτι έτσι σαν tinted moisturizer, σαν κρέμα με χρώμα, πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Επίσης, χρησιμοποίησα πολύ και αυτό φαίνεται γιατί έχω δύο αποχρώσεις. Πού πήγε η δεύτερη όμως? Ανάτι. Λοιπόν, έχω το 6 και το 7 από το Beautiful Skin Foundation της Charlotte Tilbury. Πάρα πολύ ωραίο foundation και αυτό, λίγο πιο πηχτό από αυτό της MAC που μόλις σας έδειξα. Έχει μια υφή σαν mousse, σαν να μπαίνει mousse πάνω στο πρόσωπό σας. Απλώνεται πάρα πολύ ωραία με τα δάχτυλα και το προηγούμενο απλώνεται πάρα πολύ ωραία με τα δάχτυλα. Και χτίζεται τόσο όσο, εντάξει, δεν θα πετύχετε ποτέ πλήρη κάλυψη με το συγκεκριμένο, αλλά και αυτό είναι ένα έτσι μέτριας κάλυψης foundation, το οποίο δίνει πολύ ωραίο και λαμπερό αποτέλεσμα. Ενυδατικό
Και μπορείτε να το βρείτε πλέον, νομίζω, και στην Ελλάδα, στα Σεφορά, γιατί η Charlotte Tilbury ήρθε και στην Ελλάδα. Yay! Λοιπόν, έχω να σας πω επίσης, δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό, γιατί νομίζω σας το ανέφερα και πέρυσι, ότι το πιο αγαπημένο μου, πιο μέτριας προς πλήρους κάλυψης foundation, αυτό που φοράω και όταν κάνω γύρισμα και όταν θέλω να κάνω κάποια φωτογράφηση, είναι το Luminous Silk από Giorgio Armani. Έχω την απόχρωση 6, είναι αυτή που φοράω και σήμερα. Έχει πιο olive υποτόνο. Αυτά τα δύο δουλεύουν για μένα σαν αποχρώσεις, αλλά δεν είναι ακριβώς ο τόνος της επιδερμίδας μου. Είναι ένα τσικ διαφορετικούλι, γιατί είναι neutral, αλλά παρόλα αυτά δουλεύει. Giorgio Armani νούμερο 6, αναμφισβήτητα από τα καλύτερα κάθε χρονιάς, νομίζω. Πάμε σε concealer. Λοιπόν, η πιο ωραία μου ανακάλυψη, νομίζω, φέτος ήταν τα concealer της Huda Beauty. Πώς λέγεται, faux filter concealer, νομίζω. Και είχα αγοράσει πρώτα το σκούρο και μετά αγόρασα και μία πιο ανοιχτή απόχρωση. Αυτή είναι η Nougat και αυτή είναι η Sugar Biscuit. Λοιπόν, αυτό θα σας πω, δεν είναι το πάρα πολύ καλυπτικό concealer, όπως είναι, ας πούμε, το NARS που σας είχα προτείνει πέρυσι. Αλλά είναι ενυδατικό και αφήνει μια πολύ ωραία υφή κάτω από τα μάτια, δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές και δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ποσότητα. Είναι ωραίο, είναι κρεμόδες, είναι ενυδατικό. Τώρα, το πιο καλυπτικό όλων, που το είχα χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, αλλά δεν σας το πρότεινα γιατί η Tarte δεν υπήρχε στην Ελλάδα και θα έπρεπε να παραγγείλετε από το εξωτερικό, είναι το Shape Tape. Λοιπόν, εγώ έχω δύο μίνι συσκευασίες εδώ. Θα σας πω και τις αποχρώσεις. Είναι το 35N και το 29N. Μπορώ να σας πω ότι το 29 είναι πιο neutral από το 35. Αυτό κάνει λίγο peachy, να το πω έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο για να αποχρωματίζετε εδώ τις χρωμίες κάτω από τα μάτια και μετά να φωτίζετε με το 29. Πολύ ωραίο, πιο παχύρευστο και με πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη. Εξαρτάται βέβαια πάντα από την ποσότητα που θα χρησιμοποιήσετε. Αλλά είναι ένα heavy duty concealer που θα καλύψει και τις αμαρτίες που έχετε κάνει. Μικρό διάλειμμα από τα προϊόντα ομορφιάς για να σας δείξω τρία προϊόντα από το memorybox.gr, τα οποία πήρα για να τα κάνω δώρα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο site, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να παραγγείλετε ό,τι σας αρέσει και να το κάνετε προσωποποιημένο, να αφορά στο άτομο στο οποίο θέλετε να το προσφέρετε, και νομίζω ότι δείχνει ότι έχεις προσπαθήσει λίγο παραπάνω και ότι νοιάζεσαι λίγο παραπάνω για το πρόσωπο για το οποίο αγοράζεις το δώρο. Θα σας πω ότι το πρώτο που σκέφτομαι να κρατήσω για μένα είναι αυτό εδώ το ημερολόγιο. Είναι μια ατζέντα. Έχει ξύλινο εξώφυλλο και μέσα, εκτός από τις ημερομηνίες και πάρα πολύ χώρο για να γράφετε τι έχετε να κάνετε μέσα στην ημέρα, έχει και αυτό το παραθυράκι που λέει να μην ξεχάσω. Και εδώ μπορείτε να γράψετε το όνομα του ανθρώπου στον οποίο θέλετε να το προσφέρετε. Επίσης έχω ένα γούρι πάρει. Αυτό εδώ το οποίο γράφει 2023, είναι ένα σπιτάκι, έχει ένα δεντράκι, έχει καρδούλες, είναι πολύ χαρτωμένο, νομίζω, για ανθρώπους κάθε ηλικίας. Μου αρέσει πάρα πολύ, ξελίνω χειροποίητο, και επίσης και εδώ μπορείτε να γράψετε όνομα αν θέλετε ή κάποια ευχή. Και το τρίτο είναι αυτό εδώ το φωτιστικό που πήρα, που είναι επίσης χειροποίητο. Αυτό είναι για κοριτσάκια, λέει My Princess πάνω, αλλά έχει και πολλά άλλα που μπορείτε να διαλέξετε. Και λειτουργεί και με USB, αλλά σας δίνουν και την προέκταση αν θέλετε να το βάλετε και στην πρίζα. Λοιπόν, τα κατάφερα, αλλά νομίζω εδώ δεν φαίνεται, χάνει. Θα το κρατήσω μπροστά μου για να το δείτε. Δεν είναι ό,τι πιο γλυκό έχετε δει ever το συγκεκριμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Και να πάμε σε σετάρισμα. Λοιπόν, για σετάρισμα, ειδική μνήμα στην Translucent Setting Powder της Laura Mercier, που νομίζω ότι είναι ξεπέραστη για μένα. Χρησιμοποίησα αρκετά επίσης αυτή εδώ την πούδρα από Rare Beauty. Είναι η Light Medium απόχρωση στη Setting Powder. Να σας πω όμως ότι αυτή φαίνεται ότι έχει χρώμα ξεκάθαρα. Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να πάρω μια πιο διαφανή έκδοση αυτής εδώ της πούδρας και όχι αυτή με το χρώμα, γιατί δεν θέλω καθόλου να μου αλλοιώνει το χρώμα του foundation που έχω από κάτω. Με μια πούδρα που δεν τα είχαμε βρει και πολύ, αλλά τα βρήκαμε, έχω μια σχέση βασικά αγάπης μίσους, θέλω να πω, είναι η Airbrush Flawless Finish από Charlotte Tilbury. Και γιατί έχουμε σχέση αγάπης μίσους? Γιατί
Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εγώ δεν είχα καταλάβει ότι είναι finishing powder και δεν είναι setting powder, οπότε προσπαθούσα να σετάρω το προσωπό μου με αυτή την πούδρα και αυτό που γινόταν ήταν ότι δεν είχε διάρκεια του μακιγιάζ μου και μετά από λίγο έβγαζα λιπαρότητα. Λοιπόν, η finishing powder είναι αυτή που μπαίνει από πάνω και από τη setting powder και απλά τελειοποιεί το ποταλίσμα και θολώνει παραπάνω τους πόρους. Ισχύει για ότι κάνει εξαιρετική δουλειά στο να τελειοποιεί την υφή της επιδερμίδας. Ο δεύτερος λόγος όμως για τον οποίο δεν την πολύ συμπαθώ είναι ότι αυτή η συσκευασία, όσο κομψή και όμορφη κι αν είναι, είναι πάρα πολύ επίφοβη και εμένα μου έχει σπάσει δύο φορές. Εντάξει, εδώ σας δείχνω την άδεια, γιατί η άλλη είναι σε κάποια τσάντα και δεν κατάφερα να τη βρω. Αλλά τέλος πάντων, όταν μου σπάει, παιδιά, μου σπάει τα νεύρα. Στεναχωριέμαι. Γιατί νομίζω ότι χάνω και προϊόν. Θα την ξαναγοράσω πάντως. Είναι εξαιρετική πούδρα, έτσι. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, να πάμε σε bronzer. Έχω δύο bronzer για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Το ένα είναι το κλασικό και αγαπημένο Hoola από Benefit. Το ξέρουμε εδώ και τόσα χρόνια. Κυκλοφόρησε και σε πολλές άλλες βερσιών, caramel κτλ. Εξαιρετική απόχρωση και αυτή. Νομίζω όμως ότι δεν είναι μόνιμη, δεν ξέρω. Θα σας γελάσω, θα το δω. Αν είναι, θα σας βάλω όλα τα links στην περιγραφή ούτως ή άλλως. Και το ξαναερωτεύτηκα, παιδιά, φέτος σε ένα επαναλανσάρισμα που έκανε η Benefit, στο οποίο μας έστειλε και τα ρουζάκια της, τα καινούρια. Θα μιλήσουμε και για αυτά σε λίγο. Μπλεντάρεται τέλεια, μυρίζει θεϊκά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία bronzing powder. Επίσης, αγάπησα αυτή εδώ την πούδρα από Kiko Milano. Είναι το bronzer που φοράω σήμερα. Να σας πω ότι είναι η απόχρωση 05, είναι το Flawless Fusion Bronzer. Επίσης, πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Ούτε πολύ ζεστή, ούτε πολύ ψυχρή, ακριβώς όπως τη θέλω εγώ. Αυτό που δεν έχω φέρει και εκπλήσωμαι είναι το κρεμόδες bronzer από Huda Beauty. Επιστρέφω. Λοιπόν, το έφερα, είναι το Tantour από Huda Beauty. Έχω ήδη παραγγείλει δεύτερη συσκευασία γιατί, όπως βλέπετε, αυτή σε λίγο καιρό μου τελειώνει. Το χρησιμοποιώ καθημερινά, όταν έχω χρόνο δηλαδή να κάνω double bronzing, να βάλω και κρεμόδες προϊόν και πουδρένιο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Δεν είναι το πιο ωραίο φυσικό αποτέλεσμα και έχω την απόχρωση light. Μην πάτε σε πιο σκούρο. Είναι αρκετά σκούρα αυτή η απόχρωση, εμπιστευτείτε με. Και μπλεντάρετε τελειότερα από οποιοδήποτε άλλο κρεμόδες bronzer και αν έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Πάμε τώρα σε ρουζάκι, να σας μιλήσω για τα υπέροχα ρουζ της Benefit. Λοιπόν, αυτά κυκλοφόρησαν σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Εγώ έχω την Willa εδώ, την οποία χρησιμοποίησα πάρα πολύ μέσα στο 22 και συνεχίζω να χρησιμοποιώ, αλλά σίγουρα θα βρείτε την απόψη που ταιριάζει σε εσάς ή που θα σας γοητεύσει. Τολμήστε, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, το χρώμα στα ζυγωματικά. Μπλεντάρονται επίσης πάρα πολύ ωραία και κυκλοφορούν και σε πιο μίνι συσκευασία από αυτήν εδώ, αν δεν θέλετε τόσο πολύ προϊόν και θέλετε απλά να δοκιμάσετε και να έχετε στη συλλογή σας διάφορες αποχρώσεις. Πάμε σε κρεμόδι ρουζάκια και σε αυτή την κατηγορία σας έχω δύο διαφορετικά brands. Το πρώτο είναι η Laura Mercier. Αυτά στο νήμα πρόλαβαν να μπουν σε αυτό το βίντεο γιατί τα έλαβα πριν κάνα μήνα. Έχω κάνει και σχετικό βίντεο με εφαρμογή στο TikTok και στο Instagram, μπείτε να το δείτε για να δείτε τι ωραία που μπλεντάρονται, εφαρμόζονται, μπλεντάρονται και μένουν για πάρα πολύ στην επιδερμίδα, έχω να σας πω. Έχουν και μεγάλη διάρκεια. Μπορώ να πω ότι η απόχρωση αυτή, η Mistral, είναι πιο αγαπημένη μου από την Croisette, την οποία την έχω κατά ευχαριστηθεί. Το άλλο ρουζ το οποίο θέλω να σας προτείνω και είναι σίγουρα μέσα στα αγαπημένα της χρονιάς και σίγουρα θέλω να πάρω και άλλες αποχρώσεις, είναι το υγρό ρουζ από Rare Beauty. Είναι η απόχρωση Believe αυτή εδώ που έχω στα χέρια μου. Είναι η μοναδική που έχω, το λατρεύω, έχει τεράστιο απλικατέρ. Αν βάλετε όλο αυτό που έχει πάνω το πλικατέρ, είναι τεράστια ποσότητα, οπότε θέλει μια μικρή κουκκιδίτσα. Ιδανικά να τη βάλετε στο χέρι σας και να το απλώσετε με τα δαχτυλά σας ή με ένα beauty blender. Και δεν θα σας τελειώσει και ποτέ, δηλαδή αν βρείτε και πιο μικρή συσκευασία από αυτό, πάρτε πάλι 2-3 αποχρώσεις, γιατί έχει πάρα πολύ προϊόν και είναι πάρα πολύ έντονη η χρωστική του, αλλά είναι τέλειο. Μιλώντας για beauty blender και σφουγγαράκια, να σας πω ότι δοκίμασα αυτό εδώ από Sephora και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί είναι τόσο μαλακό, τόσο ωραίο, τόσο τέλειο, δεν ρουφάει το προϊόν, δεν είναι τέλεια εφαρμογή. Δεν το περίμενα, πραγματικά είμαι τεράστια φαν των beauty blenders.
σίγουρα το πιο αγαπημένο της χρονιάς. Να πάμε σε highlighters. Βασικά, ένα νομίζω. Α, όχι, δύο έχω να σας δείξω. Ένα κρεμόδες και ένα σε μορφή πούδρας. Θα ξεκινήσω από το κρεμόδες. Και γι' αυτό έχω βιντεάκι με εφαρμογή στο Instagram και το TikTok, για να το δείτε. Είναι από Rowan Beauty. Είναι αυτό εδώ. Και ας φαίνεται πάρα πολύ άσπρο. Είναι το μόνο που θα βάλω στο χέρι μου λίγο για να το δείτε. Το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου. Όπως βλέπετε, αυτό, παιδιά, απλώνεται τέλεια, δεν κολλάει, δεν είναι sticky και δίνει μια πολύ ωραία φυσική λάμψη. Δηλαδή και μόνο το να το βάλεις, σου δίνει αυτή την ωραία γυαλάδα εδώ που ωραιότερη δεν έχω ξαναδεί. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Να σας πω ότι αυτή εδώ που σας έδειξα είναι glazed, ok? Μην μπερδευτείτε. Το highlighter σε πούδρα λοιπόν που κέρδισε την καρδιά μου το 2022 είναι αυτό εδώ από την Laura Mercier. Ελπίζω να κυκλοφορεί ακόμη γιατί νομίζω ότι ήταν μέρος μιας limited edition συλλογής. Είναι η απόσταση Rose Glow, ξεκάθαρα, και αυτό πάρα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ διακριτικό, δεν τονίζει τις ατέλειες της επιδερμίδας σας, ίσα ίσα κολακεύει και δίνει μια απίθανη διακριτική λάμψη. Πάμε σε παλέτες ματιών, γιατί όχι. Λοιπόν, δύο παλέτες έχω και πάλι στα χέρια μου. Έχω μιλήσει πολύ για Charlotte Tilbury σήμερα, αλλά ξέρω εγώ, ήταν η χρονιά μάλλον που δοκίμασα τα περισσότερα προϊόντα της. Και εντάξει, εδώ που τα λέμε, δεν είναι τυχαία τόσο διάσημη αυτή η γυναίκα, έχει πολύ ωραία προϊόντα. Λοιπόν, αυτή εδώ την παλετίτσα την απέκτησα στο Advent Calendar του Cult Beauty. Βέβαια μπορείτε να τη βρείτε και στην Ελλάδα πλέον. Είναι η απόχρωση Exaggerize και θα σας δείξω και τις αποχρώσεις που έχει μέσα. Σου δίνει την οδηγία με αριθμούς πίσω 1, 2, 3, 4 που να τοποθετήσεις την κάθε σκιά και έχω πάρει τα περισσότερα κοπλιμέντα ever όταν χρησιμοποιώ αυτές εδώ τις αποχρώσεις που τις βλέπεις και λες ότι okay. Πολύ απλές, πολύ καθημερινές και όμως κολακεύουν παιδιά τόσο πολύ τα μάτια και σε κάνουν να δείχνεις τόσο chic που δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύεις. Λοιπόν, αυτά από πιο θερμές αποχρώσεις, τις πιο ψυχρές αποχρώσεις. Η πιο αγαπημένη μου του 2022 παλέτα ήταν από την Natasha Denona. Είναι η Glam Palette, φαντάζομαι το περιμένατε. Συνεχίζω να τη χρησιμοποιώ σαν τρελή, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μου αρέσουν όλες αυτές οι αποχρώσεις. Θα σας κάνω ένα spoiler, θα σας πω ότι έχω αγοράσει κάποια πράγματα από Pat McGrath και τα δοκιμάζω τώρα αυτές τις μέρες, είναι η πρώτη εβδομάδα που τα έχω στα χέρια μου. Οπότε, πολύ σύντομα θα έχουμε και makeup tutorial και κριτική για τα προϊόντα αυτά και θα γίνει ένας χαμός, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Προς το παρόν όμως, θα σας πω ότι αυτή εδώ η παλέτα, αν ψάχνετε μια παλέτα με ψυχρούς τόνους και ψυχρές αποχρώσεις και πολύ καλή σε ποιότητα, μπορείτε να με εμπιστευτείτε και να την αποκτήσετε, γιατί και θα σας κρατήσει αρκετά, νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη συσκευασία και θα σας δώσω και το αποτέλεσμα που θέλετε κάθε φορά, δεν απογοητεύει ποτέ και είναι και πάρα πολύ εύκολη ακόμα και αν είσαι πρωτάρης στο μακιγιάζ, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες ικανότητες. Ελπίζω να αντέχετε γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, μας έχουν μείνει φρύδια, μάσκαρα και προϊόντα για τα χείλη. Λοιπόν, πάμε σε μάσκαρα. Να σας πω ότι έχω δύο αγαπημένες, εκπληκτικές, συγκλονιστικές. Η πρώτη είναι η Rare Beauty μασκάρα σε μαύρο. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, θα την ανοίξω μόνο για να δείτε το βουρτσάκι. Εκεί που έλεγα δεν θα σου δώσει το πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μωρέ. Νομίζω ότι αυτό σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Τελικά θα το πάρω πίσω, θα σας πω ότι μια χαρά χτίζεται και θα σας δώσει πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και έχει διάρκεια και δεν μου τζουρώνεται και είναι ένα όνειρο. Και ο Μέρλιν γκρινιάζει. Τι θέλεις? Ωραία. Και η δεύτερη είναι από Sweet Lashes, είναι αυτή η Cloud Mascara, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Μου αρέσει πάρα πολύ και περισσότερο από την πρώτη που είχαν κυκλοφορήσει. Θα σας δείξω και αυτό το βουρτσάκι, την φοράω σήμερα, είναι λαστιχένιο βέβαια γιατί εμένα τα τρίχινα δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα. Και νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα, έχω κάνει δύο στρώσεις μόνο, αν ήθελα να επιμείνω περισσότερο όμως για να βγω βράδυ και να είναι πιο έντονες οι βλεφαρίδες μου, θα μπορούσα. Χτίζεται τέλεια και επίσης δεν τρέχει, δεν λερώνει, δεν μου τζουρώνει. Chef's kiss, τέλεια. Όπα, είπα ψέματα, μην με μαλώσετε. Έχω να σας μιλήσω και για δύο μολύβια ματιών. Λοιπόν, το πρώτο είναι από Pat McGrath Labs, είναι η απόχρωση Black Coffee. Είναι εκπληκτικό κρεμόδες μολύβι που μπορείς να το δουλέψεις όσο θέλεις. Δεν τρέχει, δεν μου τζουρώνει, είναι εκπληκτικό, δεν ενοχλεί τα ευαίσθητα μάτια που έχω εγώ
Και το δεύτερο είναι αυτό εδώ, το Epic Smoke Liner από NYX. Έχω δοκιμάσει και το καφέ. Αυτό όμως είναι το πιο αγαπημένο μου, γιατί το βάζω εδώ στο εσωτερικό των ματιών, στο κάτω μέρος. Το φοράω και σήμερα και ανοίγει το βλέμμα, παιδί μου. Είναι αυτό το beige που θέλουμε όλοι να έχουμε. Η απόχρωση είναι η White Smoke. Να σας πω ότι έχει και αυτό το βουρτσάκι από την άλλη μεριά και είναι μηχανικό και η μορφή του είναι κάπως έτσι. Στην κατηγορία υγρό eyeliner, το βραβείο παίρνει το Makeup Forever Aqua Resist Graphic Pen. Φανταστικό στυλό, με πάρα πολύ ωραίο μυτάκι, ακριβίας, μαύρο κατά μαύρο, με πάρα πολύ έντονο αποτέλεσμα, για να κάνετε πανεύκολη γραμμή eyeliner, η οποία επίσης θα έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Πάμε σε φρύδια, για ακόμα ένα στυλό θα σας μιλήσω, αυτή τη φορά από την Αναστάσια, είναι το δεύτερο που παίρνω και το έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο έχω βρει για να κάνετε αυτές τις γραμμούλες όσο πιο φυσικές στα φρύδια σας και να τα γεμίσετε. Αναστάσια Beverly Hills, λοιπόν, είναι η απόχρωση medium brown, αυτή που χρησιμοποιώ εγώ, επίσης λεπτό μητάκι, πολύ ακριβίας, το οποίο δουλεύεται εύκολα, τέλειο προϊόν, δεν το αλλάζω με κανένα. Και το μολύβι, το Brow Wiz, έχω από Αναστάσια. Βέβαια, αυτό δεν φεύγει ποτέ από τη συλλογή μου, είναι μόνιμο. Έχω πάρει αρκετά από τη Huda Beauty αυτά τα λεπτά, αλλά νομίζω ότι έχει λίγο προϊόν μέσα και μου τελειώνει γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, αν δεν θέλετε το υγρό για να κάνετε αυτές τις τριχούλες με μεγάλη ακρίβεια, αυτό είναι τόσο πολύ λεπτό που θα σας βολέψει πάρα πολύ. Δεν θα το βγάλετε όμως πολύ έξω, γιατί αν το πιάσετε θα σπάσει, έτσι. Σιγά σιγά θα το δουλεύετε. Και από την άλλη έχει και το βουρτσάκι του. Και τέλος, ένα προϊόν για τα φρύδια που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, είναι το τριγωνικό μολύβι της Benefit. Έχω την απόχρωση 3, που δεν πιστεύω ότι θα μου ταιριάζει. Είναι ένα τσικ πιο ανοιχτή από το φυσικό χρώμα των φρυδιών μου, αλλά δεν με χαλάει καθόλου, έχω να σας πω. Και βέβαια είναι σε μηχανική μορφή τριγωνικό και από την άλλη έχει και το βουρτσάκι του για να τα βουρτσίσετε. Και πάμε και στα χείλη για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο σιγά σιγά. Να σας πω ότι καλύτερα μολύβια για φέτος κατά τη γνώμη μου, και λέω για φέτος γιατί δεν σημαίνει ότι τα περσινά που σας είχα προτείνει ή τα προπέρσινα έχω σταματήσει να τα αγαπώ, αλλά αυτά φέτος θα αγάπησα ένα τσικ παραπάνω, είναι τα μολύβια της Huda Beauty. Η νέα βερσιόν λέγεται Lip Contour 2.0 και οι δύο αποχρώσεις που έχω αγαπήσει περισσότερο είναι η Pinky Brown, αυτή εδώ, και η Warm Brown, αυτή εδώ. Pinky Brown έχω αγοράσει ήδη δύο. Είναι φανταστικό, ταιριάζει με όλα τα κραγιόν στις πιο ροζ αποχρώσεις. Το Warm Brown ταιριάζει με όλα τα κραγιόν στις πιο θερμές, καφέ, γίνες, nude αποχρώσεις. Οπότε είναι εγγύηση. Επίσης είναι μηχανικά, δεν χρειάζεται να τα ξύσετε. Πάρα πολύ εύκολο να τα χρησιμοποιήσετε. Και επίσης αυτό που με βόλεψε πολύ και είναι επίσης μηχανικό, είναι από Kiko Milano, είναι η απόχρωση 409. Είναι μηχανικό και αυτό όπως σας είπα και έχει και το πινελάκι από την άλλη μεριά για να απλώνετε ωραία το κραγιόν στα χείλη σας. Είπα κραγιόν, πάμε σε κραγιόν. Λοιπόν, Liquid Lipstick από Huda Beauty, χρησιμοποίησα πάρα πολύ φέτος, επίσης σχέση αγάπης μίσους. Θέλει κάπως καλά ενδατωμένα χείλη, όχι ότι τα ξεραίνει αυτή η φόρμουλα, εμένα μου έχει κάτσει πάρα πολύ και έχω ευαισθησία στο να ξεφλουδίζουν τα χείλη μου με τα Liquid Lipsticks, τα οποία δεν είναι ενδατικά. Οπότε αυτές οι δύο αποχρώσεις ήταν οι αγαπημένες μου, είναι η Sweet Talker και η Bombshell. Όπως βλέπετε αυτή πιο έντονη, πιο θερμή, αυτή εδώ λίγο πιο ψυχρή, πιο μουντή. Αυτό όμως που δεν αγάπησα είναι η απόχρωση Lover. Αυτή εδώ ήρθε σε τάκι μαζί με ένα άρωμα που θα σας δείξω σε λίγο. Είναι ένα τέλειο κόκκινο, αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν στεγνώνει πολύ, δεν είναι πολύ σταθερό, κάπως πασαλίβομαι, κάπως η φόρμουλα σαν να είναι διαφορετική. Maybe it's me, I don't know. Δεν το συμπαθώ πολύ αυτό. Πάμε να μιλήσουμε για πιο ενυδατικά κραγιόν. Kiko Milano. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πια αυτή εδώ η συλλογή, η Bloomy. Πάντως, αυτό εδώ το προϊόν που είναι διπλό και από τη μια έχει balm και από την άλλη έχει κραγιόν, είναι η απόχρωση 01. Αυτή η απόχρωση είναι καταπληκτική. Είναι καφέ. Καφέ μοβ. Τέλος πάντων, το ευχαριστήθηκα, πάει με όλα τα μακιγιάζ. Είναι ενυδατικό. Δίνει αυτό το πιο γυαλιστερό αποτέλεσμα στα χείλη, έτσι. Δεν είναι matte κραγιόν. Και επίσης κινήθηκα πολύ σε balms και glosses φέτος. Λοιπόν, balms. Το πρώτο είναι από Clinique. Σας έχω κάνει επίσης βιντεάκι γιατί είναι ένα προϊόν που κυκλοφορεί πάρα πολλά χρόνια από την Clinique. Αλλά έγινε viral στο TikTok για κάποιο λόγο. Είναι λοιπόν αυτό εδώ το Black Honey που δεν βγαίνει ακριβώς έτσι. Μπείτε να δείτε το βιντεάκι μου σε TikTok ή Instagram.
για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι το χρώμα που κολακεύει απόλυτα το χρώμα το φυσικό που έχουμε στα χείλη μας. Και πραγματικά αυτό ισχύει, είναι ένα υπέροχο προϊόν. Αφήνει ένα ψηλό στέιν στο τέλος και είναι και πάρα πολύ ενδετικό. Το λατρεύω, το φοράω πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, ένα μπάλμ επίσης που μου άρεσε ήταν από Rare Beauty. Απόχρωση είναι η Empathy. Επίσης πολύ ωραίο και πολύ ενδετικό για τα χείλη. Και τέλος, ένα προϊόν που θα το βάλω κιόλας πάνω από το κραγιόν που φοράω. Μπορείτε να το βάλετε πάνω από οποιοδήποτε κραγιόν και αν φοράτε. Είναι αυτό εδώ το 3D, νομίζω λέγεται. 3D Hydra Lip Gloss. Η απόχρωση 17. Θα το βάλω γιατί του αξίζει και γιατί ξεπέρασε ακόμα και τα glosses από Fenty για μένα φέτος. Πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό, γυαλιστερό, δεν κολλάει. Δεν ενοχλεί καθόλου. Βλέπετε, δεν κάνει γραμμούλες όπως μερικά. Και για να ολοκληρώσουμε το μακιγιάζ μας, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε setting spray. Λοιπόν, εκτός από το setting spray της Charlotte Tilbury, το οποίο μου έχει τελειώσει, έχω παραγγείλει καινούριο, δεν έχει έρθει ακόμα, οπότε δεν το έχω να σας το δείξω, αλλά είναι θεϊκό. Έχω να σας προτείνω και αυτό, το setting spray Prime and Set and Refresh από τον Coré. Η ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς ήταν αυτό, δεν το περίμενα. Πραγματικά σταθεροποιεί το μακιγιάζ, το τελειοποιεί, δίνει μια πολύ ωραία λάμψη στην επιδερμίδα. Είναι πολύ ωραίο. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι στο σπρέι του, γιατί δεν ξέρω αν θα φανεί. Είναι κάπως επιθετικό. Δηλαδή πρέπει να το κρατάς πολύ πολύ πιο μακριά από το πρόσωπό σου για να το ψεκάσεις. Αν φτιάξουν αυτό και το κάνουν mist, θα είναι πραγματικά το τέλειο setting spray. Θα έχει 10 στα 10 από μένα. Τώρα έχει 9. Last but not least που λένε, πάμε να μιλήσουμε για τα αγαπημένα μου αρώματα για το 2022. Φέτος λοιπόν ανακάλυψα την εταιρεία της Huda Beauty, την Καγιάλη. Το μεγαλύτερο προτέρημα για μένα σε αυτά εδώ τα αρώματα είναι ότι είναι cruelty free, δεν γίνονται πειράματα σε ζώα και δίνω πάρα πολύ μεγάλη βάση σε αυτό πλέον στη ζωή μου. Και αποφάσισα να δοκιμάζω αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτό είναι το Amber 23 Invite Only, το οποίο έχει και χρυμπάρει πάρα πολύ έντονο στην σύνθεσή του, αλλά έχει νομίζω και μέλι και κακάο, θα σας γράψω τις νότες εδώ. Παιδιά, είναι ό,τι πιο ωραίο, σεξι, γυναικείο, μεθυστικό, ζεστό, ό,τι πιο ωραίο έχω μυρίσει. Δηλαδή, στα γούστα δικά μου, αυτό είναι το πιο ωραίο άρωμα που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια και έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια πάνω μου, που είναι και αυτό σημαντικό. Το Eden Juicy Apple 01 είναι αυτό εδώ το μικρούλι που είχε έρθει μαζί με το liquid lipstick που σας έδειξε, ένα σετάκι, και δεν περίμενα καθόλου να μου αρέσει. Είναι πολύ δροσερό, πολύ φρουτένιο, σαν ένα μιλαράκι φρεσκοκομμένο, αλλά είναι τόσο γλυκό για άνοιξη και καλοκαίρι, τόσο ωραίο, τόσο ανάλαφρο, που έχω να σας πω ότι το αγόρι μου τρελάθηκε και με τα δύο, αλλά και με αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή δεν σταματούσε να με μυρίζει. Οπότε σίγουρα θα το ξαναπάρω όταν καλοκαιριάσει, όταν φτιάξει ο καιρός, γιατί τώρα άρχισε να χαλάει. Πάντως αυτό είναι σίγουρα το άρωμά μου για το χειμώνα και θα δοκιμάσω και σίγουρα κάτι άλλο από Καγιάλη. Έχω βάλει στο μάτι το Burning Cherry και το θέλω οπωσδήποτε. Λοιπόν, ένα άλλο άρωμα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το Burberry Her Intense. Αυτό το άρωμα θέλω να σας πω ότι έχει berries μέσα, βατόμουρα, και είναι δροσερό, δεν είναι βαρύ, δεν είναι το βραδινό άρωμα δηλαδή που θα βάλεις, αλλά είναι αυτό το άρωμα που θα σε ρωτήσει ο άλλος, τι άρωμα φοράς, μυρίζει τόσο ωραία, τόσο ανάλαφρα, τόσο γλυκά. Συμβουλή, να το βάζετε πάνω από ενυδατική κρέμα ή χωρίς άρωμα ή αντίστοιχη, για να σας κρατήσει περισσότερο. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να το βρήκατε πάρα πολύ ενδιαφέρον το σημερινό βίντεο. Μοιραστείτε το, όπως πάντα, με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring. Ξεχάσετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Να μου αφήσετε τις ευχές σας αν θέλετε για τις γιορτές. Καλές γιορτές, να περάσετε υπέροχα. Εγώ θα σας βάλω τα links για όλα τα προϊόντα στην περιγραφή. Δείτε τα με την ησυχία σας, αποφασίστε τι σας αρέσει και τι θέλετε πραγματικά να αποκτήσετε. Περιμένω και ερωτήσεις αν έχετε απορίες για κάποιο από τα προϊόντα για τα οποία σας μίλησα. Και σας φιλώ πολύ πολύ. Θα σας δω στο επόμενο. Bye bye. Τι έγινε, γιατί φωνάζεις? Τώρα δεν μιλάς? Που σε πήρε αγκαλίτσα. Τίποτα.